αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, ένα ακόμη βιντεάκι και σε αυτό το βιντεάκι σήμερα θα μιλήσουμε για την ώρα. Για το πώς λέμε την ώρα στα ελληνικά, που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα βίντεο για αρχαρίους. Θα κάνω και ένα βιντεάκι με εκφράσεις για την ώρα, εκείνο θα είναι για προχωρημένους. Προς το παρόν, θα δούμε πώς λέμε την ώρα στα ελληνικά. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν. Η ώρα. Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι δύο. Η ώρα είναι τρεις. Η ώρα είναι τέσσερις. Η ώρα είναι πέντε. Τι ώρα είναι, ρωτάμε. Προσέξατε ότι στην ερώτηση τι ώρα είναι, απάντησα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε κλπ. Όταν μετράμε, λέμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Όμως, τρεις αριθμοί στα ελληνικά έχουν περισσότερους από έναν τύπους. Έχουν δηλαδή αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Αυτοί οι αριθμοί είναι το 1, το 3 και το 4. Λέμε λοιπόν ένας αριθμός, μία ώρα, ένα ρολόι. Ένας, μία, ένα. Λέμε τρία παιδιά, τρεις άντρες και τρεις γυναίκες. Αρσενικό και θηλυκό έχουν έναν τύπο, τρεις. Το ουδέτερο, τρία. Το ίδιο συμβαίνει με το 4. Τέσσερα παιδιά, αλλά τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άντρες. Και επειδή η ώρα είναι θηλυκό, όταν μιλάμε για ώρες, όταν λέμε την ώρα, λέμε μία, τρεις και τέσσερις. Το καταλάβαμε? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ας πούμε ότι η ώρα είναι 12. Όταν λέμε την ώρα, όλοι οι αριθμοί που βρίσκονται από την δεξιά πλευρά του ρολογιού, όπως βλέπουμε, τώρα μάλλον εσείς το βλέπετε έτσι, σε μένα, τους λέμε χρησιμοποιώντας το και. Η ώρα είναι 12 και 5 λεπτά. 12 και 5. Τη λέξη λεπτά δεν τη χρησιμοποιούμε, δεν το λέμε. Όταν μας ρωτήσουν τι ώρα είναι, θα πούμε είναι 12 και 5. Εννοείται και 5 λεπτά. Είναι 12 και 10. 12 και 15. 12 και 20. 12 και 25. 12 και 30. Οπότε, δείτε το ρολόι και πείτε μου. Είναι 12 και 5. Είναι 12 και 10. Είναι 12 και 15. Όταν είναι και 15, συνήθως λέμε και τέταρτο. Είναι 12 και τέταρτο. Βλέπετε, χωρίζουμε την ώρα σε 4 κομμάτια και είναι ένα τέταρτο. 12 και τέταρτο. Είναι 12 και 20. Και τώρα είναι 12 και 25. Και 12 και μισή. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν περνάει η ώρα και μισή, περνάει δηλαδή στο αριστερό μισό του ρολογιού, τότε αντί για το και χρησιμοποιούμε το παρά και λέμε την επόμενη ώρα. Δηλαδή τώρα είναι 12 και 35, αλλά όταν μιλάμε ποτέ δεν λέμε 12 και 35. Λέμε 1 παρά 25, που σημαίνει ότι χρειάζονται ακόμη 25 λεπτά
για να γίνει η ώρα μία. Μία παρά 25. Μία παρά 20, μία παρά 15 παρατέταρτο, μία παρά 10, μία παρά 5 και μία ακριβώς. Και να δούμε, είναι μία παρά 25, είναι μία παρά 20, είναι μία παρά τέταρτο, τώρα μία παρά 10 και μία παρά 5 και μία ακριβώς. Είναι πολύ απλό, νομίζω. Και όταν περνάει η ώρα μέχρι και μισή, παρά από και μισή μέχρι την επόμενη ώρα. Και πάντα με το παρά λέμε την επόμενη ώρα, γιατί είναι σαν να λείπουν τόσα λεπτά από την επόμενη ώρα. Προσέξτε λιγάκι. Μπορούμε να πούμε είναι μία και μισή ή μπορούμε να πούμε είναι μία μισή. Είναι δυόμιση. Είναι τρισήμιση. Είναι τεσσερισήμιση. Πεντέμιση, εξήμιση, εφτάμιση, οκτώμιση κτλ. Θέλω να προσέξετε τώρα από την αρχή και την ορθογραφία όταν λέμε μία μισή. Στο τέλος το γράφουμε με ήτα. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις γράφουμε με γιώτα στο τέλος. Επίσης, κάτι που θα πρέπει να προσέξετε. Ρωτάμε, τι ώρα έχουμε μάθημα? Έχουμε μάθημα στη μία. Έχουμε μάθημα στη μία και τέταρτο. Έχουμε μάθημα στη μία μισή. Έχουμε μάθημα στις 2, στις 2.30, στις 3, στις 3.30. Καταλάβατε σωστά. Για όλες τις ώρες χρησιμοποιούμε το στις. Είναι πληθυντικός, είναι πολλές. Είναι 2, 3, 4, 5 ώρες. Μόνο για τη μία λέμε στι. Θα πάω στο κέντρο στη μία, στη μία μισή. Αλλά θα πάω βόλτα στις 5. Εύκολο νομίζω. Από πότε μέχρι πότε έχεις μάθημα? Έχω μάθημα από τις 12 ως τις 2.30. Έχω μάθημα από τη μία μέχρι τις 3. Μπορούμε να πούμε από μέχρι, μπορούμε να πούμε από ως ή από έως. Λοιπόν, όταν μας ρωτούν από πότε μέχρι πότε, λέμε από τη μία μέχρι τις 2, από τις 3.30 μέχρι τις 5.30, όπως θέλουμε. Την ώρα τη βλέπουμε στο ρολόι. Έχουμε ρολόγια για το χέρι, ρολόι χειρός. Έχουμε ρολόγια για τον τοίχο, έχουμε ρολόγια ψηφιακά, ρολόγια που μπορεί να δείχνουν την ώρα σε 24ωρη βάση. Προσέξτε όμως, στα ελληνικά, ακόμη και όταν γράφουμε την ώρα σε 24ωρη βάση, την διαβάζουμε σε 12ωρη βάση. Δηλαδή, γράφω 14:30, διαβάζω όμως 2:30. Όταν γράφω την ώρα σε 12ωρη βάση, για να καταλάβω αν είναι πρωί ή απόγευμα, χρησιμοποιώ το πμ για το πρωί, που σημαίνει προμεσημβρίας ή όπως το λέμε σε πιο σύγχρονα ελληνικά, πριν το μεσημέρι,
και μου για το απόγευμα, για τις ώρες μετά τις 12 το μεσημέρι, που σημαίνει μετά μεσημβρίας, μετά από το μεσημέρι. Μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε, είναι 12 η ώρα και 12 η ώρα το βράδυ είναι μεσάνυχτα. Το μεσημέρι είναι η μέση της μέρας. Τα μεσάνυχτα είναι η μέση της νύχτας. Οπότε, αν η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, λέω ότι είναι 1 το μεσημέρι και γράφω 13 ή γράφω 1 μ, μετά το μεσημέρι. Αν η ώρα είναι 1 τη νύχτα, τότε λέω ότι είναι 1 τη νύχτα ή είναι 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το ρολόι έχει 2 δείκτες. Συνήθως έχει έναν ώρο δείκτη, ένα δείκτη που δείχνει την ώρα, και έναν λεπτοδείκτη που δείχνει τα λεπτά. Μερικά ρολόγια, κυρίως ρολόγια του χεριού, αλλά και ρολόγια του τοίχου, μπορεί να έχουν και δευτερόλεπτοδείκτες, να δείχνουν τα δευτερόλεπτα. Ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Και ένα ρολόι που μπορούμε να το ρυθμίσουμε για να μας ξυπνήσει, το λέμε ξυπνητήρι. Βέβαια τώρα, όλα αυτά τα έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο. Και το ρολόι, που είναι ψηφιακό συνήθως, και το ξυπνητήρι μας το έχουμε στο κινητό μας. Για να δω τώρα, θα σας δείξω τα ρολόγια και θέλω να μου πείτε τι ώρα είναι. Τι λέτε? Για να δούμε μία μικρή εξάσκηση. Τι ώρα είναι? Είναι 2:10. Αν το είπατε έτσι, το είπατε σωστά. Είναι 2:10. Τι ώρα είναι? Είναι 3. Τι ώρα είναι? Είναι 4:20. Τι ώρα είναι? Είναι 5:15. Τι ώρα είναι? Είναι 7:25. Τι ώρα είναι? Είναι 9:05. Τι ώρα είναι? Είναι 10:20. Τι ώρα είναι? Είναι 11:05. Νομίζω ότι το καταλάβατε αυτό με την ώρα. Μερικές φορές, αντί να ρωτήσουμε τι ώρα είναι, μπορούμε να ρωτήσουμε «έχεις ώρα?». Δηλαδή, ας πούμε, είστε στο δρόμο, δεν έχετε κινητό μαζί σας, δεν έχετε ρολόι, δεν ξέρετε τι ώρα είναι, βλέπετε κάποιον περαστικό και ρωτάτε, συγγνώμη, μήπως έχετε ώρα? Αυτό σημαίνει, μήπως ξέρετε τι ώρα είναι? Νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω για το πώς λέμε την ώρα στα ελληνικά. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αν κάτι δεν καταλάβατε, κάτι θέλετε να εξηγήσω, μπορείτε να το γράψετε κάτω, θα σας απαντήσω, εννοείται, αμέσως. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, παρακαλώ, σημειώστε το. Επίσης, αν θέλετε να βλέπετε και τα επόμενα βιντεάκια που θα ανεβάσω, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο βιντεάκι και μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή της μέρας σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.